Λοιπόν, στη δεύτερη συζήτησή μας κατευθείαν καλησπέριζω τον Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Καλησπέρα κύριε Φάμελε. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη και σε εσάς και στους τηλεθεατές και τηλεθεατρές του Κόντρα. Καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω αν τις σημερινές και τις χθεσινές ανακοινώσεις του ομολόγου σας εντός εισαγωγικών, του κυρίου Σκρέκα, τις κρίνετε έστω ως ένα πρώτο μέτρο επαρκής. Μιλάω για την έκπτωση που μπορεί να φτάνει και τα 30 ευρώ έως 300 κιλοβατόρες κλπ. Είναι μια αρχή. Κύριε Μελιγκόνη, καταρχήν πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι πολύ καθυστερημένη η αντίδραση. Mm-hmm. Θα προσπαθήσω να σας δώσω μια εικόνα του πώς εξελίσσεται η ενεργειακή αγορά και το κόστος ενέργειας. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση καταφέρνει και αποδεικνύει και σήμερα με τη συνέντευξη τύπου ότι δεν έχουν ακόμα καταλήξει ούτε εκ των υστέρων σε κάποια μέτρα επούλωσης και ανακούφισης της κοινωνίας. Απλώς αρκεί να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε στην ομιλία του στο Βελίδιο το Σάββατο ότι η πολιτεία θα καλύψει το 80% των αυξήσεων ενέργειας. Ναι. Και σήμερα όλοι ακούμε ότι η πρόταση είναι για 9 ευρώ το μήνα στην καλύτερη των περιπτώσεων, και ενώ σήμερα κάλεσαν τις εταιρείες για να συζητήσουν για το σχεδιασμό και την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Άρα η κυβέρνηση μόνη της αποδεικνύει ότι είναι απολύτως πρόχειρη, απολύτως αποσπασματική αυτή η προσπάθεια, έστω εκ των υστέρων και έστω μόνο στο κομμάτι της επιδότησης ακρίβειας, γιατί αυτό κάνει η κυβέρνηση, επιδοτεί την ακρίβεια, δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Mm-hmm. Και περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει με τους λογαριασμούς, μιας και από ό,τι φαίνεται, μιας και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Σήμερα ο κύριος Κρέκας έλεγε και για Σεπτέμβριο. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ούτε καν επιστημονική και τεχνική συνέπεια, όχι αξιοπιστία. Λέτε ότι η κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε με το θέμα της ακρίβειας, ότι απλώς επιδοτεί την ακρίβεια. Αλλά τι θα απαντούσατε σε κάποιον που μπορεί να σας αντέτεινε ότι το θέμα της ακρίβειας είναι διεθνές, δεν είναι? Κύριε Μελιγκόνη, επειδή έχουμε την εμπειρία πλέον για να συγκρίνουμε mm-hmm. διακυβερνήσεις, ναι, κυβερνήσεις και περιόδους διακυβέρνησης, μπορώ να σας πω ξεκάθαρα ότι τα 4,5 χρόνια που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, με εργαλεία όπως είναι η έκδοση συνέπειας, είχε μειωθεί μεσοσταθμικά σε ύψος 12% με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Και τότε υπήρχαν διακυμάνσεις στην τιμή ενέργειας και στους πόρους, δηλαδή στις πρώτες ύλες. Όμως, ακόμα και αν δεχτώ ότι τώρα είναι ένα ακραίο περιστατικό, ένα ακραίο φαινόμενο, mm-hmm. πώς δικαιολογείται ότι τον Αύγουστο η Ελλάδα ήταν μεσοσταθμικά όλο τον Αύγουστο mm-hmm. πρωταθλήτρια στη χοντρεμπορική τιμή ενέργειας? Αυτό σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά εδώ στη χώρα μας. Και αυτό που πάει στραβά είναι ότι η κυβέρνηση ούτε τότε, ούτε εδώ και ένα χρόνο, ούτε σήμερα, mm-hmm. κάνει προσπάθεια ρύθμισης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας. Ο κύριος Χατζηδάκης, λίγο πριν ξεκινήσει το χρηματιστήριο ενέργειας πέρυσι τον Νοέμβριο, είχε δηλώσει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, διότι η αγορά και ο ανταγωνισμός θα λύσει τα προβλήματα mm-hmm. στην ενέργεια. Και βλέπουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το είπε και ο κύριος Σκρέκα σήμερα, ότι κάλεσε τους ιδιώτες παρόχους, τις 6 στο Υπουργείο, και ότι εν πάση περιπτώσει από αυτά που κατάλαβε, για να έχουν ελκυστικά τιμολόγια, λογικά θα πρέπει να ρίξουν τις τιμές τους. Δεν ξέρω αν αυτό σας καλύπτει ως διαβεβαίωση ή κάτι τέτοιο. Καταρχήν, μιλάμε τώρα σε επίπεδο ευχών. Mm-hmm. Προσέξτε, κύριε Μελιγκόνη, ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι διαθέτει μια επιτελική κυβέρνηση αρίστων. Είναι δυνατόν η επιτελική κυβέρνηση αρίστων, αφού έχει σκάσει όλο αυτό το κύμα ακρίβειας, να έρχεται εκ των υστέρων και να συζητάει με ευχολόγια και όχι να έχει έλεγχο και ρύθμιση αγοράς ενέργειας? Είναι δυνατόν το μόνο με το οποίο έχει ασχοληθεί η κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας να είναι η ιδιωτικοποίηση των ενεργειακών υποδομών, οι προσλήψεις γαλάζιων παιδιών και ο εξαπλασιασμός αμοιβών των γαλάζιων παιδιών που έρχονται στις θέσεις διευθυντών? Mm-hmm. Τριπλασιάστηκαν οι διευθυντές στη ΔΕΗ, και αναρωτιέμαι, τριπλασιάστηκαν οι διευθυντές για να ακριβήνουν το ρεύμα στους καταναλωτές? Διότι αυτό είναι το μόνο αποτέλεσμα που βλέπει ο πολίτης. Και εγώ ειλικρινά καταλαβαίνω από την αγορά και από τα νοικοκυριά ότι το μόνο που νιώθουν πλέον μετά από 2 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ναι, είναι ανασφάλεια και αγωνία. Άκουσα την προηγούμενη συζήτησή σας. Εγώ καταλαβαίνω πλέον ότι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αισθάνονται αυτή την αγωνία και την ανασφάλεια και πάνε να το ρίξουν σε μια γενικότερη
συζήτηση θεμάτων 20ετίας. Δεν είναι έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε ασφάλεια και πρόοδο και μετά από 2 χρόνια ήρθε πάλι με υποσχέσεις μόνο και παραπλάνηση, δυστυχώς, της κοινωνίας στην ομιλία του στην έκθεση. Και το μόνο που νιώθουν οι πολίτες, είτε από τις πυρκαγιές, είτε από την ακρίβεια, είτε από τη διαχείριση της πανδημίας και τη λειτουργία των σχολείων, είναι ανασφάλεια. Στην περίπτωση της ενέργειας, οφείλω να σας πω ότι ένα απλό μέτρο, το οποίο εμείς το προτείναμε προκαταβολικά, ο Αλέξης Τσίπρας το πρότεινε την προηγούμενη Πέμπτη, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, στο αγροτικό πετρέλαιο, στα καύσιμα κίνησης, στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο πρέπει να σας πω ότι το διαχειριστήκαμε και εμείς όταν ήμασταν κυβέρνηση. Είχε μειωθεί το ειδικό φόρο κατανάλωσης του φυσικού αέριο. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Ναι. Άρα η πολιτεία δεν χρησιμοποιεί ούτε τα εργαλεία ρύθμισης, δεν έχει την επάρκεια ούτε τη βούληση να ελέγξει την αγορά, ούτε καν την οικονομική ενίσχυση της, και να, έτσι ώστε να μειωθεί η τιμή της ενέργειας. Αλλά παίρνει λεφτά από το λογαριασμό που έχουμε, από τα δικαιώματα που είναι ο λογαριασμός που έχουμε για την κλιματική μετάβαση. Είναι πολύ κρίσιμος αυτός ο λογαριασμός. Είναι τα δικαιώματα. Δεν είναι δηλαδή για επιδοτήσεις, είναι για να γίνονται νέες επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια. Ο λογαριασμός αυτός είναι για να επιδοτεί την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανθεκτικότητα των υποδομών από την κλιματική κρίση. Κύριε Φάμελε, μια που μιλάμε γι' αυτό. Αναφέρατε λοιπόν πριν και τον προηγούμενο μας λογαριασμό, να το καταλάβετε, και το δίνει χωρίς να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, επιδοτώντας την ακρίβεια, χωρίς να πάρει κανένα άλλο μέτρο. Ούτε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτε στον έλεγχο της αγοράς. Κύριε Φάμελε, και υπάρχει και ένα ερώτημα. Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους μήνες? Τώρα 150 εκατομμύρια θα διατεθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους μήνες? Είναι ένα ερώτημα. Προσωρινό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι προσωρινό και είναι 9 ευρώ το μήνα. Όταν οι λογαριασμοί έρχονται αυξημένοι κατά 100 ευρώ τουλάχιστον στα νοικοκυριά και έχω ακούσει επαγγελματίες που μιλάνε για χιλιάδες ευρώ διαφορά στο λογαριασμό. Επειδή έχει αρχίσει και γίνεται ζητούμενο να ξαναφτηνίνει το ρεύμα και επειδή θυμάστε πολύ καλά ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καρδιοχτυπούσαμε αν θα μπορούσε να σηκώσει η ΔΕΗ τους καύσονες, τα κλιματιστικά κλπ. Θα βλέπατε να άνοιγε ακόμη και μία συζήτηση ενδεχομένως για να πάει λίγο πιο πίσω το χρονοδιάγραμμα απολιγνητοποίησης? Ούτως ή άλλως, ειδικά αν μιλήσουμε ας πούμε, για τη Δυτική Μακεδονία, μιλάμε για μια περιοχή που τους κλείνουν τα ΤΕΗ και τα ΑΕΗ, έρχεται και η απολιγνητοποίηση. Θέλω να πω, υπάρχουν λόγοι. Υπάρχουν ή προηγείται η πράσινη ενέργεια? Κύριε Μελιγκόνη, όταν εξήγηλε την απολιγνητοποίηση ο κύριος Μητσοτάκης, είχαμε πει ότι είναι μια κούφια εξαγγελία χωρίς σχέδιο και η απολιγνητοποίηση που προτείνει είναι βίαιη. Τα είχαμε πει τότε αυτά, γιατί πραγματικά ήταν στο πόδι η εξαγγελία αυτή. Προσέξτε ποια είναι τα δύο λάθη της. Δεν είχε σχεδιασμό ως προς την επάρκεια της ηλεκτρικής ενέργειας. Το αποτέλεσμα ήταν τον Αύγουστο να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί η λιγνητική μονάδα. Το δεύτερο, και να εισαγάγουμε νομίζω και από την Αλβανία ρεύμα, αν δεν κάνω λάθος. Εισάγουμε από πολλές χώρες ασυλίως και κυρίως έχουμε διασύνδεση από τη Βουλγαρία, κύριε Μελιγκόνη. Αυτό όμως που είναι κρίσιμο είναι ότι η απολιγνητοποίηση του κ. Μητσοτάκη πρακτικά ήταν να κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ γρήγορα και χωρίς σχέδιο για να ανοίξουν ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο. Σήμερα λοιπόν που η τιμή του φυσικού αερίου είναι στα ύψη, ο υπουργός της συνέντευξης τύπου είπε ότι έχει τεράστια διαφορά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πολύ πιο ακριβή, από φυσικό αέριο. Άρα, που πάντως παραμένει ορυκτό καύσιμο, δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα, στα στάνταρτ της πράσινης ενέργειας. Το πρόβλημα είναι ότι μας οδήγησε και μας δεσμεύει η Νέα Δημοκρατία σε μια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες που γίνονται παιχνίδια χειραγώγη στην τιμή, στην αγορά ενέργειας, που είναι ολιγοπόλιο, που είναι εισαγόμενο, άρα δεν έχουμε ενεργειακή ασφάλεια, αλλά δεν μας οδήγησε στην πράσινη ενέργεια. Ούτε θέσεις εργασίας βρέθηκαν για τη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε νούμερα που ξεπερνούν τις 2.500 ανέργους. Το αντίθετο γίνεται. Ούτε καν τα χωρικά σχέδια δεν έχουν κατατεθεί για την αποκατάσταση των λιγνητορυχείων για νέες θέσεις εργασίας. Ούτε καν αυτά που έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι θα κάνει, δηλαδή δεν έχουν ξεκινήσει. 2 χρόνια περάσαν από την κούφια εξαγγελία και διαψεύδεται με ένα τραγικό τρόπο ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εργασίας και αυτό πρέπει να λύσουμε αύριο στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη. Αλλά και η δέσμευσή μας σε ένα καύσιμο που πλέον είναι πολύ ακριβό, εισαγόμενο και με φόρο άνθρακα, επίσης λάθος. Και για ποιο λόγο όλα αυτά γίνονται? Γιατί πολύ απλά δεν είχε ποτέ στη στρατηγική του την ενεργειακή μετάβαση. Και να το πούμε ξεκάθαρα.
η ενεργειακή μετάβαση, αυτό που πρέπει να ζήσουμε όλοι ως κοινωνία, η βαθιά μεταρρύθμιση λόγω του κλίματος, είναι πολύ κρίσιμο και σοβαρό θέμα για να το αφήσουμε στα χέρια της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Διότι είναι λάθη τραγικά αυτά που γίνονται, εγκληματικά τα χαρακτήρισα μάλιστα σε ένα συνέδριο χθες. Στην περίοδο της κλιματικής μετάβασης που έχει ανάγκη τον έλεγχο των ενεργειακών αγαθών για να έχει κοινωνία αυτά τα αγαθά, διότι σήμερα αμφισβητείται η πρόσβαση στην ενέργεια, να δίνει αυτή τη βδομάδα το δίκτυο φυσικού αερίου όλο 100% σε έναν ιδιώτη και το δίκτυο της μέσης τάσης, αυτό που λέμε, της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι εγκληματικά λάθη αυτά. Mm-hmm. Δεν πουλάς τα υπάρχοντά σου. Ένας καλός νοικοκύρης δεν πουλάει τα υπάρχοντά του. Και όμως δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση δεν έχει στρατηγική στην αγορά ενέργειας, δεν μπορεί να ρυθμίσει την αγορά ενέργειας. Παίρνει προσωρινά και προσωπικά μέτρα και πουλάει και τα ενεργειακά εργαλεία της χώρας. Και τελικά, δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε ούτε ενεργειακές κοινότητες, ούτε προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι το βασικό ζητούμενο για την πράσινη μετάβαση. Μάλιστα. Κύριε Φάμελε, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, κύριε Μελικόνη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.